Δεν γίνεται να είμαστε απρόσωποι. Πρέπει να έχουμε ισχυρή προσωπικότητα. Γιατί στα θέματα της πίστεως δεν μπορούμε να υποχωρούμε. Άλλο στην προσωπική μας ζωή που εντάξει έχουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά στα θέματα της πίστεως, σε θέματα τα οποία είναι συνείδησή μας που είναι εκεί, δεν μπορούμε να υποχωρούμε. Και πρέπει να έχουμε αυτήν την παρησία, γιατί αυτό ωφελεί και εμάς, ωφελεί και τους αδελφούς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν υγεία ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Είμαστε στην συνέχεια της προσεφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 11. Προηγουμένως, στο στίχο 10, λέγει ο Απόστολος να δοκιμάζουμε τι είναι ευάρεστον στον Κύριον, να δοκιμάζουμε, να εξετάζουμε τι αρέσει το Θεό. Και είπαμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να εξετάζουμε αν είναι ευάρεστο στον Κύριον ή όχι. Και στη συνέχεια λέγει στο στίχο 11 «Και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε, και να μη συμμετέχετε στα σκοτεινά και ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε». Να μην συμμετέχετε στα έργα τα άκαρπα, τα σκοτεινά, τα έργα της αμαρτίας, αλλά να τα εξετάζετε, να τα αποκαλύπτετε, να τα ελέγχετε. Αυτός είναι μια εντολή, μια συμβολή του Αποστόλου προς τους χριστιανούς, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο όπου γύρω μας πολλές φορές συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και όλοι μας ευρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις οι οποίες δεν μας εκφράζουν, δεν μας αναπαύουν και πολλές φορές οι καταστάσεις αυτές μπορεί να είναι και αμαρτίες και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μας πιάνει μια μηχανία και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και πώς θα αντιδράσουμε εκείνη την ώρα. Φοβόμαστε κιόλας μήπως, αν πούμε τίποτα, παρεξηγηθούμε ή ξεσηκώσουμε θύελλα διαμαρτυριών εναντίον μας ή γίνει κάτι χειρότερο τέλος πάντων από ό,τι γίνεται. Όμως είναι γεγονός ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ζωή μας, ώστε η παρουσία μας να μην είναι επιβράβευση ή συμμετοχή ή συγκατάθεση έστω στα έργα της αμαρτίας, τα οποία μπορεί να γίνονται γύρω μας. Σε έργα αμαρτίας, έργα τα οποία είναι άκαρπα, είναι έργα του σκότους, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος. Αλλά να έχουμε την δύναμη αυτά τα έργα, τα άκαρπα του σκότους, να τα ελέγχουμε, να τα ξεσκεπάζουμε, να μην δεχόμαστε να έχουμε καμιά μετοχή σε όλα αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι λένε ότι ήμουν σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, και λέγονταν διάφορα πράγματα εναντίον του Θεού, εναντίον της Εκκλησίας και δεν είπα τίποτα, τι να πω, ας πούμε, σιώπησε εκεί. Και εντάξει, δεν είπα τίποτα. Ή καμιά φορά μπορεί και να φανούμε ότι χαμογελούμε ή ξέρω εγώ, με τη στάση μας μπορεί και να συνευδοκούμε με αυτά τα οποία λέγονται. Αυτό το πράγμα όμως
είναι αμαρτία, είναι κάτι το οποίο βλάφτει την ψυχή μας. Γιατί, πρώτα απ' όλα γιατί είναι άρνηση σε αυτού που πιστεύουμε. Γιατί να εντραπούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας στον Θεό. Γιατί να εντραπούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα εμείς δεν το δεχόμαστε. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το αποδέχομαι. Δεν συγκατατίθεμαι σε αυτήν την ενέργεια την οποία εσύ λέγεις. Σε αυτήν τη θεωρία την οποία προβάλλεις. Με ευγενικό τρόπο, δεν είπε κανείς να κάνουμε φασαρία. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί, να μην συνευδοκούμε, γιατί αυτό είναι μεγάλο βάρος για μας. Έχουμε περιπτώσεις στη ζωή της Εκκλησίας, των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπου μια απλή τυπική συγκατάθεση τρόπον τεινά εφάνηκε ως άρνησης του Θεού, ως άρνησης του Χριστού. Αλλά και οι μάρτυρες τα πρώτα χρόνια, πρώτους αιώνες της Εκκλησίας και στη συνέχεια σε όλα τα χρόνια της Εκκλησίας. Οι μάρτυρες που έστεκαν την υπόθεση του μαρτυρίου τους πάνω σε έναν ναι και έναν όχι. Εάν έλεγαν ένα ναι, ας πούμε, σε αυτό που τους πρότεινα, θα γλίτωνε τη ζωή τους. Δεν θα μαρτυρούσαν. Αλλά όμως βλέπετε, δεν συγκατατίθοντο. Δεν υποχωρούσαν. Σε θέματα πίστεως δεν υπήρχε καμιά υποχώρηση. Γι' αυτό και μαρτυρούσαν, γι' αυτό και έδιναν τη ζωή τους. Η Αγία Βαρβάρα που γιορτάζουμε αύριο και κάναμε ενίδη των Εσπερινών. Μια νέα κοπέλα. Ποιος ο λόγος ήταν να τα βάλει με τον πατέρα της και ξέρω εγώ να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να τον αναπαύσει, να τον κολακεύσει, να τα μπαλώσει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να τα σκεπάσει, να μην γίνει αυτή η φασαρία. Αλλά ήταν ξεκάθαρη. Ήταν ξεκάθαρη. Είπαν αυτό το οποίο επίστευε. Ήταν ξεκάθαρη στην πίστη της. Μπορεί αυτό να ήταν πατέρας της, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αλλά δεν εφοβήθηκε, δεν εδηλίασε, δεν εδίστασε να ομολογήσει την πίστη της. Και είναι πολύ τραγικό πράγμα σήμερα, όπου ο κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει σήμερα. Τίνεται όπως θέλει, φοράει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει και απαιτεί και καλά κάνει να οι άλλοι να σέβονται την ιδιομορφία του και τις ιδιαιτερότητές του και τις ιδιοτροπίες του και τις απόψεις του. Και απαιτεί να τις σέβονται και δεν τολμάς, ας πούμε, να τρόποντινά να απορρίψει τον άνθρωπο αυτό. Σέβεσαι αυτό το οποίο λέγει. Και εμείς σε αυτή την εποχή της ελευθερίας, να την πούμε, αν υπάρχει, της ελευθερίας και της άνεσης του κάθε ενός να λέει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, εμείς φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές που ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Ντρεπόμαστε, κάνουμε το σταυρό μας, σκεφτόμαστε. Κάνουμε έτσι, ύστερα ξέρω κάνουμε έτσι, ύστερα κάνουμε κάτι έτσι. Μήπως μας πάρει χαπάρει κανένας. Πάμε να φάμε κάπου, κάνουμε δίαιτα πάνω στο μάσι μου, ξέρω εγώ. Τι φοβάσαι ρε παιδί μου, ας πούμε. Τι φοβάσαι. Και τι δηλιάζεις, ας πούμε. Καλά, εντροπή να πεις, ας πούμε, ότι νηστεύεις. Εντροπή. Φοβάσαι να πεις αυτό το πράγμα. Μα να γίνει σχόλιο. Ας γίνει σχόλιο. Και οι άλλοι όλοι που ντύνονται ό,τι θέλουν και όπως θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί εκείνοι δηλαδή δεν τρέπονται και δεν φοβούνται. Οι ιοί του σκότους είναι φρονιμότεροι των ιών του φωτός, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Ποιος δεν φοβάται, δεν σκέφτεται, δεν δηλιάζει. Εσύ γιατί φοβάσαι. Αυτό το πράγμα δηλώνει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βεβαίαν πίστη μέσα τους. Και ξέρετε και γιατί είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα συνειδήσεως δικής μας. Αλλά είναι θέμα και των άλλων ανθρώπων. Όταν είσαι σε έναν τόπο, ας πούμε, και λένε για τον Θεό και βρίζουν τον Θεό ή κατηγορούν τον Θεό και τα λοιπά και σιωπάς και δεν λες τίποτε. Δεν καταλαβαίνεις ότι συμμετέχεις σε αυτά που λέγονται και γίνεσαι και εσύ συμμέτοχος της απώλειας των άλλων ανθρώπων. Πού ξέρεις εσύ μες στην καρδιά των αυτών που κάθονται εκεί τι γίνεται. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τις ανασχετούν, οι οποίοι τέλος πάντων δεν θέλουν να λέγονται αυτά τα πράγματα, αλλά να είναι πιο αδύνατοι εκείνοι και να φοβούνται να μιλήσουν, να ντρέπονται. Ενώ όταν πεις εσύ το σωστό, το καλό και ομολογήσεις την πίστη σου, βοηθάς και τον άλλον άνθρωπο να κρατηθεί και εκείνος, να πάρει και εκείνος παράδειγμα, να ωφεληθεί και εκείνος, να ακούσει ένα λόγο και εκείνος, να ακούσει
ότι κοίταξε, βλέπεις αυτός ο σηκώστηκε και είπε ότι τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Δεν είναι έτσι, ας πούμε. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, άρα μπορούμε να μιλήσουμε. Εδώ βλέπετε, όταν είναι για εμπόριο, δεν τρέπεται να βάλει ολόκληρες πιναγίδες απ' έξω νηστίσιμα. Ξέρω εγώ, McDonald's ή τι βλέπουμε αυτά τα, που τρώνε τα παιδιά, ας πούμε, οι μικροί. Τι, πώς τα λένε? KFC. 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 Λοιπόν, δεν τρέπονται να το βάλουν. Βγάλουν λεφτά, σου λέει νηστίσιμα. Εσύ ντρέπεσαι να πεις ότι νηστεύεις. Εντάξει, δεν σου είπα μόλις πας μέσα στο σπίτι του άλλου καλησπέρα νηστεύω σήμερα. Εντάξει, ωραία, δεν είπαμε έτσι. Αλλά έρχεται και σου προσφέρει κάτι. Λες ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Σε ρωτά, γιατί δεν θα πάρεις, νηστεύεις? Και όχι, ξέρεις, μπορώ στο μάχη μου. Πες ρε παιδί μου, σε ρωτά ο άλλος, νηστεύεις? Ναι, νηστεύω. Είσαι κοτσάκαρη, είσαι πισωδρομικός, μάλιστα. Είμαι πισωδρομικός. Δικαίωμά μου δεν είναι να είμαι πισωδρομικός. Δικαίωμά μου δεν είναι να είμαι παλαβός, να είμαι, ξέρω εγώ τι θέλεις. Δικαίωμά μου, γούστο μου είναι, ό,τι θέλω κάνω. Σε τι σε ενδιαφέρει, στο κάτω-κάτω? Γιατί, ας πούμε, να έχουμε αυτή την δειλία μέσα μας, μέσα στην πίστη μας. Αυτό το πράγμα δεν είναι γνώρισμα του ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό, του χριστιανού. Πολύ δε περισσότερο, όταν υπάρχουν πιο δύσκολες καταστάσεις, εάν σε αυτά τα απλά φοβάσαι και ντρέπεσαι, να βάλεις το σταυρό σου, να πεις, ας πούμε, το πιστεύω σου, να πεις ότι κοίταξε, ας πούμε, δεν είναι μόνο αυτή η άποψη, υπάρχει και η άλλη άποψη. Να ακούσει και ο άλλος άνθρωπος, να προβληματιστεί και ο άλλος, να βοηθήσεις και τον άλλον άνθρωπο που κλειδωνίζεται, να μην έχεις ευθύνη για την απώλεια και του άλλου ανθρώπου. Πώς σε έργα πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα και πιο σκοτεινά θα έχεις τη δύναμη να πεις όχι? Βλέπετε σήμερα οι νέοι άνθρωποι κυρίως και οι μεγαλύτεροι μπλέκουν σε πάρα πολλές περιπέτειες και ιστορίες, όχι γιατί θέλουν να κάνουν κακό, αλλά γιατί δεν έχουν τη δύναμη να πουν όχι στην παρέα. Δεν έχει να πει τη δύναμη να πει όχι, θα πάω εκεί. Πάει παρέα, πάει και εκείνος. Φοβάται. Αδυνατή, ας πούμε, να πει συγγνώμη, εγώ δεν θα πάω. Συγγνώμη, εγώ δεν καπνίζω. Συγγνώμη, εγώ δεν πίνω. Συγγνώμη, εγώ δεν κάνω αυτό το πράγμα. Φοβάται να το πει. Και πες, εντάξει, είναι νέος, είναι μικρός, δεν έχει τη δύναμη. Αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι, μα πήγαινε η παρέα. Τι σημαίνει πήγαινε η παρέα? Εσύ να μην πάει. Γιατί να πάει? Γιατί να συμμετάσχεις σε αυτό το έργο? Να πεις συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ δεν θα πάω. Εγώ δεν πάω εκεί. Δεν κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μετέχω σε αυτό το οποίο εσείς θέλετε να κάνετε. Δεν γίνεται να είμαστε απρόσωποι. Πρέπει να έχουμε ισχυρή προσωπικότητα. Γιατί στα θέματα της πίστεως δεν μπορούμε να υποχωρούμε. Άλλο στην προσωπική μας ζωή που εντάξει έχουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά στα θέματα της πίστεως, σε θέματα τα οποία είναι η συνείδησή μας που είναι εκεί, δεν μπορούμε να υποχωρούμε. Και πρέπει να έχουμε αυτήν την παρησία, γιατί αυτό ωφελεί και εμάς, ωφελεί και τους αδελφούς μας. Είμαστε και για τους άλλους υπεύθυνοι. Όταν με βλέπει ο άλλος και φοβούμαι να μιλήσω και φοβούμαι να ανοίξω στόμα μου και δεν λέω την αλήθεια και σιώπησε, έκρυψε εκεί και δεν λέω τίποτε, πώς θα πάρει και ο άλλος που είναι πιο αδύνατος το θάρρος να πει και εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα? Πόσες φορές όταν ευρέθηκαν άνθρωποι που είπαν εγώ αυτό δεν το δέχομαι, αμέσως και ο άλλος δεν το δέχομαι και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, γιατί δεν είχαν τη δύναμη από μόνοι τους. Ενώ όταν έγινε άκρα του τάφου σιωπή, πήγαν όλοι από κάτω. Μπορεί μέσα να αντιδράς, να λέεις, ας πούμε, χίλια πράγματα, αλλά δεν είναι μόνο το τι λες από μέσα σου. Πρέπει να δείξεις και την πίστη σου, πρέπει να είσαι σταθερός. Να μην συγκοινωνούμε λοιπόν με τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μην βάζουμε τα χέρια μας μέσα σε πράγματα σκοτεινά, μέσα σε πράγματα άκαρπα. Πολύ δε περισσότερο λέγεται ο Απόστολος και να τα ελέγχετε αυτά τα πράγματα. Τα ξεσκεπάζετε. Να μην τα ανέχεσαι. Να μην ανέχεσαι το πονηρό. Να μην λες εμένα δεν με ενδιαφέρει, τι να κάνω, ας κάνω τι θέλει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και η ανοχή είναι ενοχή πολλές φορές. Και η ανοχή.
Γιατί να ανέχεσαι, ας πούμε, την αδικία του άλλου ανθρώπου? Γιατί να ανέχεσαι να βλέπεις το κακό μπροστά στα μάτια σου και δεν λες τίποτε? Δεν λες τίποτα, δεν λες, ας πούμε, ότι τουλάχιστον εσύ διαφωνήσαμε, τι άλλο? Είναι ένα θλιβερό σημάδι της εποχής μας αυτό, αυτή η δειλία που μας χαρακτηρίζει πολλές φορές. Και δεν είναι μόνο στα έργα αυτά τα άκαρπα του σκότους, τα οποία πρέπει να τα ελέγχουμε, αλλά είναι ακόμα και σε μια απλή ομολογία της πίστεώς μας και στον αδερφό μας. Πολλές φορές, το είπαμε και άλλες φορές αυτό, ότι βλέπεις σε ένα χώρο να εργάζονται 2-3 άνθρωποι της Εκκλησίας και δεν μιλάνε με τον άλλο. Ούτε καν, ας πούμε, λένε κάτι το πνευματικό, μια κουβέντα του άλλου ανθρώπου. Ή εργάζεται κάποιος σε ένα χώρο και μόνος του να είναι. Και δεν ανοίγει το στόμα του να πει στον αδελφό του ένα λόγο πνευματικό, ένα λόγο περί του Θεού. Έχεις τόσους συνεργάτες, έχεις τόσους ανθρώπους. Άνοιξε και το στόμα σου. Πες του ένα λόγο για τον Θεό. Πες του ένα λόγο ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζει. Γιατί σιωπάς? Γιατί δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος άνθρωπος εάν απώλειεσαι την ψυχή του? Δεν σε ενδιαφέρει η ανάγκη του άλλου ανθρώπου? Εάν τον έβλεπες να πεινά, να διψά, να είναι ρακένδυτος, να είναι άρρωστος, δεν θα σε ενδιέφερε να του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, να του δώσεις ένα κομμάτι ρούχο να φορέσει, να τον περιποιηθείς λίγο, αφού σε αναγκάζει το Ευαγγέλιο, να το κάνεις αυτό το πράγμα? Και ο Χριστός μου λέει, αν πεινά ο άλλος, δώσ' του να φάει. Και αν διψά, δώσ' του να πιει. Και αν είναι ξένος, φρόντισε να τον συμμαζέψεις και να τον βοηθήσεις. Εάν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο που δεν πεινά από ψωμί και νερό κτλ, αλλά όμως πεινά η ψυχή του, αφού δεν ξέρει τον Θεό, αφού δεν γνωρίζει περί τον Θεό, και τον βλέπεις που ταλαιπωρείται και βασανίζεται, όλα αυτά τα βάσανα τα οποία εμφανίζονται υπό ποικίλες μορφές, άμα τα αναλύσει κανείς, θα δει ότι στο βάθος ένα πράγμα είναι που λείπει από τους ανθρώπους. Λείπει ο Θεός. Εάν ο Θεός υπάρχει μέσα μας, όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Αν ο Θεός δεν υπάρχει και όλα τα άλλα να έχεις, θα γίνουν άχερα, θα γίνουν άνοστα, θα γίνουν χωρίς ουσία, ανούσια θα γίνουν όλα. Και τα λεφτά σου και η δόξα σου και η δύναμη σου και η ηλικία σου και η ομορφιά σου και τα πάντα. Χωρίς ο Θεό η ζωή είναι χωρίς νόημα. Άρα πες στον άλλον άνθρωπο τον λόγο του Θεού. Πες του ένα λόγο. Πες του, βρες το σε μια στιγμή που μπορεί να ακούσει. Κάμε του μια νήξη. Όχι να δουλεύεις με τον άλλο άνθρωπο τόσα χρόνια και μια φορά δεν είπες και εσύ μια κουβέντα περί του Θεού. Εκείνοι λένε ένα σωρό εσχρότητες, ένα σωρό ανέκδοτα, ένα σωρό γελιότητες, βρίζουν, κάνουν, χλεβάζουν και εσύ έραψες στο στόμα σου και λέξη. Λέξη δεν είπες. Πώς θεωρείς τον εαυτό σου ότι πιστεύεις? Πώς μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι μπορείς να σταθείς μπροστά στο Θεό? Και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας το λέει ξεκάθαρα. Όποιος με εντραπεί, λέει, σε αυτήν τη γενεά, την πονηρά και Μιχαλίδα, και εγώ θα τον εντραπώ. Όποιος εντραπεί να με ομολογήσει, και εγώ θα τον αρνηθώ ενώπιον του πατρός μου. Αντίθετα, όποιος δεν με εντραπεί και με ομολογήσει, και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός. Η πίστη μας, η Εκκλησία, είναι ομολογιακή. Γιατί στηρίζεται στην αγάπη. Και όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορείς να αδιαφορείς για αυτόν. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορο. Επίσης δεν με ενδιαφέρει εμένα εάν πιστεύει ο συνάδελφός μου ή δεν πιστεύει. Είναι δικό του πρόβλημα. Αυτή είναι μια λασσασμένη νοοτροπία. Μα δεν είναι έτσι. Ο άλλος άνθρωπος είναι αδελφός σου. Είναι ο εαυτός σου. Είσαι εσύ ο άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείς να διαφορείς για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να σου είναι αδιάφορο η σωτηρία του άλλου ανθρώπου. Να μη σου καίγεται καρφί, ό,τι θέλει να σκάμε, θέλει να πει. Μου είναι, ας πούμε, παντελώς αδιάφορο. Η σωτηρία και το Ευαγγέλιο και η σχέση μου με τον Θεό είναι ένα ατομικό γεγονός. Ατομικό γεγονός δικό μου. Δεν θέλω, δεν έχω καμιά αίσθηση να το δώσω στον άλλον άνθρωπο. Αυτό το πνεύμα είναι ένα πνεύμα το οποίο δεν βαδίζει με την αγάπη του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και δεν είναι ευαγγελικό πνεύμα. Το πνεύμα της Εκκλησίας είναι ένα πνεύμα απόλυτου σεβασμού στον άλλον άνθρωπο,
σίγουρα απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του άλλου και στις προτιμήσεις και στις προαίρεση του άλλου ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια διαρκής υπενθύμηση στον άλλον άνθρωπο, μια πρόσκληση. Όταν προσκαλείς κάποιον δεν τον αναγκάζεις, τον προσκαλείς. Θέλεις να έρθεις, θέλεις να ακούσεις, θέλεις να μάθεις. Βλέπετε προχθές στην εορτή του Αποστόλου Ανδρέου που διαβάσαμε το Ευαγγέλιο, εκείνο που αναφέρεται στον Απόστολο. Τι έγινε, βρήκε ο Ανδρέας τον Χριστό, αμέσως πάει και βρίσκει τον Πέτρο. Του λέει, ξέρεις αυτόν που έγραψε ο Μωυσής, τον ευρήκαμε. Βρήκαμε τον Μεσσία. Δεν είπε ότι τι με ενδιαφέρει εμένα, ας πάει το βρει μόνος του. Μετά βρήκε τον Αθανέη, τον Φίλιππο, τον Αθανέη, ο ένας λέγε το άλλο. Και μετά έγιναν Απόστολοι. Τι σημαίνει Απόστολοι, βγήκαν στον κόσμο όλο και έφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου στον κόσμο. Εμείς πώς γίναμε χριστιανοί. Ήρθαν εδώ οι Απόστολοι και κήρυξαν το λόγο του Ευαγγελίου. Εάν αδιαφορούσαν και έλεγαν, και γιατί να πάμε εμείς, να ταλαιπωρούμαστε και να μας σκοτώσουν κιόλας. Εντάξει. Εμείς γνωρίσαμε το Ευαγγέλιο, γνωρίσαμε τον Χριστό, να σωθούμε εμείς, κάτι να σωθούν και τα παιδιά μας. Ποιος ο λόγος να πάμε τώρα, ας πούμε, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό βλέπετε και δεν μας απασχολεί και ο λόγος του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Εδώ το γείτονά μας, ο συνάδελφός μας, η οικογένεια μας πολλές φορές δεν μας απασχολεί εάν πιστεύω δεν πιστεύω. Μας είναι αδιάφορο. Αρκεί που εμείς είμαστε τακτοποιημένοι και νομίζουμε ότι είμαστε τακτοποιημένοι και μας είναι αδιάφορο πλέον. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η σχέση μας με τον Χριστό και η αγάπη που έχουμε μέσα μας είναι λυπής, δεν είναι ευαγγελική. Δεν έχουμε το ευαγγελικό πνεύμα της αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο για να δούμε και τον άλλον άνθρωπο την πραγματική του ανάγκη και να του δώσουμε αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη, που είναι ο Θεός Πατέρας του. Πολύ δε περισσότερο λέγει εδώ και να ξεσκεπάζεται τα έργα του σκότους. Όταν η ζωή μας είναι καθαρή και η ζωή μας και ο λόγος μας είναι ευαγγελικός, τότε είναι έλεγχος εις τα έργα του σκότους. Και γιατί νομίζετε ότι υπάρχει πολλές φορές αυτόν το μένος κατά της Εκκλησίας? Δεν είναι διότι κάνουμε λάθη εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Λάθη κάνουμε. Μήπως αυτοί που μας ελέγχουν είναι αλάθαστοι? Μήπως υπάρχει κάποιος αλάθαστος? Αν υπάρχει κάποιος που είναι αλάθαστος, ας σηκωστεί να λέξει τον άλλον. Ο αναμάρτητος πρώτος στον λίθον βαλέτο, λέγει ο Χριστός. Εάν κάποιος είναι αναμάρτητος, πολύ ωραία, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Αυτό το μένος κατά της Εκκλησίας και κατά των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι ακριβώς διότι η παρουσία της Εκκλησίας και η παρουσία των ανθρώπων της Εκκλησίας και από μόνη της είναι έλεγχος εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Είναι έλεγχος. Ελέγχονται οι άνθρωποι όταν θυμηθούν ότι υπάρχει Θεός. Η ψυχή τους επαναστατεί. Δεν αναπαύεται, γιατί ο Θεός είναι έλεγχος εις τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να ζήσει κρυμμένος από τον Θεό. Και όταν έρθει αντιμέτωπος με τον Θεό ή με έναν άνθρωπο του Θεού ή με έναν ναό κτλ, δυσανασχετεί. Βλέπετε, ας πούμε, δυσανασχετούν κάποιοι άνθρωποι γιατί χτίζονται εκκλησίες. Πριν λίγο καιρό βγήκα στις ράδια και χτίζονται εκκλησίες και τι τις θέλουμε και τι τις κάνουμε. Καλά, αφού εσείς δεν πάτε εκκλησία, δεν θα σκοφτεί. Ανοιχτίζονται. Έβαλαμε σας με το ζόρι μέσα στην εκκλησία, αφού δεν πάτε έτσι κι αλλιώς. Άρα, γιατί δυσανασχετείτε? Εμείς δυσανασχετούμε γιατί, ξέρω εγώ, χτίστηκε, ξέρω εγώ, το ποδοσφαιρικό σωματείο, αφού δεν πάμε έτσι κι αλλιώς. Ας το χτίσουν όπως θέλουν. Αφού τους αρέσει, αφού έχει κάποιος που πάρει, να χτίσουν. Δυσανασχετούμε γιατί χτίζονται οποιαδήποτε αλλακτήρια? Όχι. Αφού δεν έχουμε σχέση, εντάξει, δεν πηγαίνω. Γιατί δυσανασχετείς? Γιατί χτίζονται εκκλησίες? Γιατί δεν θέλεις να τις βλέπεις? Γιατί όταν τις βλέπεις, ελέγχεσαι. Εσά, έχει και Θεόν εδώ. Έχει και εκκλησία. Τι γίνεται, ας πούμε, με αυτή την υπόθεση? Τι γίνεται με αυτόν τον Θεό που προσπαθούμε να τον βάλουμε μέσα στον ντουλάπι, να τον κλειδώσουμε και βγαίνει συνέχεια μπροστά μας? Και δυσανασχετού, λέει κανείς, σου είπε κανείς, γεια μου, να δώσεις χρήματα με το ζόρι, σε ανάγκασε κανένας? Πήραμε το σπίτι σου, πήραμε την περιουσία σου, πήραμε το οικόπεδο σου και χτίσαμε την εκκλησία? Όχι.
σε ενόχλησε κάτι, σε τι σε ενόχλει? Σε τίποτα. Με ενοχλεί που την βλέπω. Με ενοχλεί που την βλέπω. Με ενοχλεί διότι όταν την βλέπω, ελέγχομαι. Αυτό βέβαια είναι αναπόφευκτο. Οι άνθρωποι του Θεού και τα έργα του Θεού και η Εκκλησία του Θεού ελέγχει τη ζωή των ανθρώπων που τα έργα τους είναι άκαρπα και σκοτεινά. Αντίθετα, για τους άλλους ανθρώπους, η Εκκλησία, ο ναός, μια εικόνα, οι άνθρωποι του Θεού είναι μια αγαθή υπόμνηση. Βλέπει κανείς πόσοι άνθρωποι, στέκομαι πολλές φορές εδώ στην αυλή της Μητρόπολης και βλέπω πόσοι άνθρωποι περνάνε απ' έξω από τον ναό, κάνουν το σταυρό τους, κάνουν μια προσευχή τους, βλέπεις τους ανθρώπους, στο αυτοκίνητο μπορεί να είναι, κάνει το σταυρό του και καταλαβαίνεις ότι λέει μια προσευχή στο Θεό. Έχει παιδιά, έχει νέους ανθρώπους, νέα παιδάκια που είναι πάση στις μοτόρες, κρατά τη μοτόρα με το ένα και το σταυρό του με την άλλη. Μια φορά να σε κράτησε το κινητό και κάνει το κινητό του το σταυρό του. Διότι δεν ήξερε πώς να κάνει. Είχε την μοτόρα, είχε το κινητό, εμίλα και έκανε και με το κινητό. Ας είναι και με εκείνο. Ευλογία είναι. Βλέπεις ανθρώπους έρχονται μέσα στον ναό. Συνέχεια βλέπεις στις γωνιές του ναού κάποιος άνθρωπος γονατιστός να προσευχηθεί, άλλο να προσκυνήσει, άλλο να ψήσει το κεράκι του, κάθεται 5 λεπτά και λες, και μόνον αυτό, κοίταξε πώς λειτουργεί σε έναν άνθρωπο. Έρχονται άνθρωποι που κάθονται μέσα στον ναό κάποια ώρα και κάποιες ώρες και λες, θέλεις κάτι να σε εξυπηρετήσει? Όχι, λέει, δεν θέλω τίποτα. Τι κάθεσαι εδώ? Ξεκουράζομαι. Δεν έχει σπίτι να ξεκουραστεί? Δεν έχει κρεβάτι να πάει να ξεπλώσει? Έχει. Αλλά ξεκουράζεται μέσα στον ναό του Θεού. Αναπαύεται. Ησυχάζει. Είναι οι εικόνες, είναι οι αγιογραφίες, είναι η Θεία Λειτουργία που γίνεται κάθε μέρα, είναι η ατμόσφαιρα εκείνη του ναού που τον αναπαύει τον άλλο. Ξεκουράζεται. Αισθάνεται αυτό το κάτι άλλο που ψάχνει η ψυχή του. Γι' αυτό βλέπετε και αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν να χτιστούν οι εκκλησίες. Χαίρονται όταν χτίζονται εκκλησίες, χαίρονται όταν αγιογραφούνται οι εκκλησίες, χαίρονται όταν βλέπουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, ενώ οι άλλοι τις ανασχετούν. Τι τα θέλετε, αγιογραφείτε για μέσα τις εκκλησίες εικόνες, αγιογραφίες, παρεκκλήσια, πράγματα, ιστορίες. Και λες, καλά, πόσες φορές πάεις το χρόνο στην εκκλησία? Λέει, μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο. Λοιπόν, τι σε ενόχλησαν οι αγιογραφίες αφού πάει μια φορά το χρόνο? Τι σε ενοχλεί αυτό το πράγμα? Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η παρουσία του Θεού στον άνθρωπο, πραγματικά θα βλέπαμε πόση ωφέλεια αν έχει. Ακόμα και ο έλεγχος, ακόμα και αυτό που αντιδρά ο άλλος και που ταράζεται, ας πούμε, όταν βλέπει τον Χριστό, όταν βλέπει τον Θεό, όταν ακούει περί του Θεού, όταν βλέπει την Εκκλησία, όταν ακούει την καμπάνα, όταν ακούει χίλια πράγματα, και αυτό ακόμα που μπορεί να τον ταράζει, στο βάθος τον βοηθά. Ξυπνά τη συνείδησή του, βοηθά τον άλλον άνθρωπο. Και γιατί γίνεται αυτή η επανάσταση όλη? Το λέγει εδώ πιο κάτω ο Απόστολος. Τα γάρ κρυφή γινόμενα επ' αυτών, εσχρόν εστί και λέγει. Και στο στίχο 13, παν γάρ το τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός φανερούνται. Παν γάρ το φανερούμενον φως εστί. Για ποιο λόγιο λέει? Διότι για αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. Τα γάρ κρυφή γινόμενα επ' αυτών, εσχρόν εστί και λέγει. Αυτά τα έργα, τα κρυφά έργα, τα οποία γίνονται από τους ανθρώπους, αυτούς που αντιδρούν και που είναι σκοτεινή και ανέφελη η ζωή τους, είναι ακόμα ντροπή και να μιλάει κανένας. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, δείχνουν τι πραγματικά είναι. Γιατί ό,τι φανερώνεται, γίνεται και το ίδιο φως. Παν γάρ το φανερούμενον φως εστί. Όταν όλα ελεγχθούν υπό του φωτός, φανερούνται. Όταν βγουν όλα στην επιφάνεια, φαίνονται τι είναι. Και για ποιο λόγο ο άνθρωπος είχε αυτή τη δυσκολία, την αντίδραση?
Και για ποιο λόγο ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να αισθάνεται ότι έχει κάτι να κρύψει. Ότι έχει κάτι να κρύψει. Τι έχουμε να κρύψουμε? Τίποτα. Τι έχουμε να κρύψουμε? Τίποτα δεν έχουμε να κρύψουμε. Όταν αισθανόμαστε τη συνείδησή μας να συμμαρτυρεί στη ζωή μας, όχι ότι είμαστε αναλάθαστοι ή είμαστε πεντακάθαροι άνθρωποι, είμαστε αμαρτωλοί όπως όλοι οι αδελφοί μας και εμείς κάνουμε λάθη και ο καθένας έχει τις αμαρτίες του, αλλά δεν μας συνέχει αυτό το αίσθημα να συγκαλύψουμε πράγματα, να μας πιάει μανία, να λέμε μυστικά, μην ακούσει ένας, μην ακούσει άλλος, μην ακούσει εκείνο, μην ακούσει τούτος. Μα τι φοβάσαι, τι να ακούσει ένας κι άλλος? Πες το δημόσια, πες το τι θέλεις. Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί εξομολογούνταν δημόσια και δεν εντρέπονταν? Γιατί δεν εντρέπονταν? Μήπως ήταν και άντρεποι που λέμε? Μήπως ήταν ανέσθητοι? Όχι. Τι ήταν? Ήταν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι η ζωή τους είναι ένας αγώνας και μέσα στον αγώνα αυτό έχουν και πτώσεις και αμαρτίες όπως έχουν όλοι όσοι είναι παρόντες εκεί. Και η Εκκλησία πάντοτε αποδέχεται αυτήν την πραγματικότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε και μέσα στο Ευαγγέλιο αναφέρονται αδυναμίες και των Αποστόλων ακόμα. Έτσι, ο Ιούδας, καλά που έγινε προδότης, πριν να γίνει προδότης ήταν κλέφτης. Είχε τα χρήματα των μαθητών και τα έκλεβε. Κλέπτης είναι, λέει το Ευαγγέλιο. Εκράταν το γλωσσόκομο, το ταμείο και έκλεβε τα χρήματα του Χριστού και των μαθητών. Και δεν το κρύβει το Ευαγγέλιο. Δεν είπε ο Ευαγγελιστής, ρε παιδί μου, τι να γράψουν τώρα πράγματα, τότε τα γράψουμε, ας πούμε. Τα διαβάζουν κι άλλοι και να μας κοροϊδεύουν. Και να λέω, κοίταξε ο Χριστός τι μαθητές είχε. Και εντρέπονται οι μαθητές του Χριστού. Άμα αυτός ήταν κλέφτης, εμείς τι θα γίνουμε ύστερα? Όχι, ήταν κλέφτης, έγραψε, ήταν κλέφτης. Ο άλλος αρνήθηκε, ο Πέτρος. Δεν σκέφτηκα να πει ότι ξέρεις, γιατί να το γράψουμε? Έκαμε ένα λάθος ο καημένος ο Πέτρος. Είπε μια κουβέντα μια κοπέλας, εν ανάγκη να το γράψουμε στο Ευαγγέλιο, το διαβάσει ο κόσμος όλος. Το έγραψαν. Αφού έγινε, το έγραψαν. Δεν είχαν αυτά τα συμπλέγματα της καθαρότητας. Μετά τσακώθηκε ο Παύλος με τον Πέτρο. Φιλονίκησαν. Με την έννοια δηλαδή ότι διαφώνησαν. Έντονα διαφώνησαν σε ένα θέμα. Το λέγει και έγινε παροξυσμός. Μετά έγινε παροξυσμός με τον Παύλο και τον Βαρνάβα στην Κύπρο. Το γράφει. Δεν το αποκρύπτει. Μες στο γεροντικό γράφει ένα σωρό πράγματα εκεί. Πτώσεις ασκητών, αμαρτήματα μοναχών. Πράγματα τα οποία δεν τιμούν, ας πούμε, τους μοναχούς και το μοναχικό σχήμα. Δεν τα απέκρυψαν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί ήταν άνθρωποι φυσιολογικοί. Έλεγα, μα ο άνθρωπος είναι δυνατόν και να πέσει. Είναι μέσα στη φύση του αυτά τα πράγματα όλα. Δεν έφτιαχναν ψεύτικες εικόνες και μάσκες που να βάλουν μπροστά τους προσωπία για να φανούμε καλοί, ας πούμε, και σωστοί και σοβαροί και πίσω να είμαστε γεμάτοι δυσοδεία. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Ναι, κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτίες. Ποιος από εδώ δεν κάνει αμαρτίες? Ποιος από όλον τον κόσμο δεν κάνει αμαρτίες? Τι είπε ο Χριστός στη γυναίκα εκείνη που συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη? Όταν πήγαν όλοι να τις πετάξουν πέτρες, γιατί έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, πήγε ο Χριστός και είπε, όποιος είναι από εσάς αναμάρτητος, να ρίξει πρώτος την πέτρα. Μόνο αυτός μπορεί να ρίξει την πέτρα. Ο αναμάρτητος. Και βλέπεις ένας, έφευγαν. Άφηναν τις πέτρες και έφευγαν. Ποιος ήταν ο αναμάρτητος? Κανένας. Άρα, πώς μπορούσε να ρίξει την πέτρα? Και άρα ο χριστιανός άνθρωπος δεν έχει συμπλέγματα φοβίας να χαθεί η εικόνα του, να μάθουν τη ζωή του, να ακούσουν τα μυστικά του, να έχουν ξέρω εγώ τίποτε, να φοβάται να μην το πει, να μην το κάνει, να μην το φτιάσεις, ας πούμε. Πιάνουν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο, θέλω να σας πω κάτι, αλλά όχι από το τηλέφωνο. Καλά είναι να πούνε το πράγμα. Όχι, δεν λέγονται το τηλέφωνο παρακολουθούνται. Νομίζεις κανείς ότι είναι τίποτα σοβαρό? Επέμασα, έρχεται, είναι να πω το πράγμα. Ένα απλό, μια πλήστορη. Καλά. Και αν μας ακούω από το τηλέφωνο, τι θα πάθουμε δηλαδή?
τι έγινε, ήταν μυστικά του κράτου και να διαρρεύσουν. Ξέρω εγώ ότι μια γειτόνισσα σου είπε να σου πει την κουβέντα. Τι είναι η φοβία που μας συνέχει ότι να μάθουν και δεν λέγονται και δεν φτιάχνουν. Εγώ τα λέω όλα από το τηλέφωνο. Τα πάντα λέω από το τηλέφωνο. Τα πάντα όλα τα λέω. Τι που μιλώ με τον Πάτερ Εφρέμ τα λέω και τα πάντα τα λέω. Γιατί να μην τα πω. Έχω να κρύψω τίποτε. Και το λέω για τον Πάτερ Εφρέμ προχτές. Λέω εύχομαι να μας ακούν. Εύχομαι να μας ακούν, γιατί όσο δεν μας ακούν, καν βάλουν λογισμούς κάμπος. Τι λέτε με τον Πατέρ Εφραίμ. Είναι που να πούμε με τον Πατέρ Εφραίμ. Τι θα πούμε. Θα πούμε τα απόρριτα της μασονίας, ή τα που να πούμε. Θα πούμε τα πράγματα τα καλογερικά, τι θα πούμε. Και τι θα πούμε. Και έστω και οτιδήποτε πούμε. Τι μας συνέχει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και παρακολουθούν τα τηλέφωνα και παρακολουθούν. Να τα παρακολουθούν. Εγώ τους είπα, έχω ευλογία να τα παρακολουθούν όλοι, οι πάντες. Και τι έγινε δηλαδή, ας πούμε, και τι θα γίνει. Δεν πάω να εξομολογηθώ, άμα και πει το πνευματικός. Και νομίζει, κάτι να πει, κανένα φόνο, το τσικρίβει το. Τι είναι, ψεύτο πράγμα. Τι ήταν που να πει η έμας, τι θα πει. Όλοι αυτοί που έχουν τα ίδια πράγματα από αλλού. Και τι θα πει ο πνευματικός. Τσακώθηκε με γειτόνισσα σου και σε κατατρώει τον το πράγμα και ανησυχάζει, ας πούμε. Δεν ησυχάζει. Γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει την αίσθηση του σκότους, του σκότους, ότι μέσω σκότους ο Θεός απουσιάζει από αυτόν, τον κατατρώγουν τότε τα πράγματα όλα. Όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, όταν λες ότι μα, ο Θεός θα ξέρει όλα, άρα τι, πού θα κρυβώ, ας πούμε, και γιατί να κρυβώ. Να χάσουν την καλή εικόνα που έχουν για μένα, τη χάσω. Και ποιος τους είπε να έχουν καλή εικόνα. Και γιατί να έχουν καλή εικόνα. Και γιατί να νομίζουν ότι εγώ είμαι αλάνθαστος και αναμάρτητος. Να μην νομίζουν. Να μάθουν την πραγματικότητα. Ότι δεν είμαι αναμάρτητος, δεν είμαι αλάνθαστος, δεν είμαι τέλειος. Είμαι αμαρτωλός, είμαι αδύνατος, είμαι ατελής. Και οι Άγιοι όταν έγραφαν τους λόγους και τους ύμνους και τις προσευχές τους, δεν έκαναν φιλολογίες μέσα στους ύμνους. Εξέφραζαν αυτό που αισθάνονταν. Ότι είμαι σκόλικας, είμαι βόρβορος, είμαι σάπιο μέλος, είμαι ξέρω εγώ δυσόδης, είμαι το χειρότερο πράγμα. Δεν τα έλεγαν αυτά φιλολογικά. Τα πίστευαν και τα έβγαζαν προς τα έξω. Και έλεγα υπέρ την πόρνη αγαθιά νομίσας. Εγώ λέει τι είναι μια πόρνη. Εγώ και έναν χειρότερος από μια πόρνη. Έλεγαν οι άκοι, τα διαβάζουμε στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και τα πίστευαν και δεν ντρέπονταν να τα πούν. Και δεν ντρέπονταν να τα ομολογήσουν. Γιατί ήξεραν την πραγματική τους εικόνα και απέβλεπαν στο Θεό και έτσι έδιναν θάρρος και στους άλλους ανθρώπους να μην νομίζουν ότι ξέρεις οι άλλοι όλοι είναι καλοί και εγώ είμαι ο κακός και να χρησιμοποιούμε και να μαθαίνουμε να προσποιούμαστε και να ζούμε κάτω από αυτό το ψέμα και να είμαστε όπως είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους ότι είσαστε σαν τους τάφους λέει, που απ' έξω είσαστε ωραίοι, έχετε ωραία μάρμαρα κτλ, αλλά μέσα είστε γεμάτοι ακαθαρσίες. Έτσι είναι η υποκρισία, αυτό το πράγμα είναι η δολιότητα του ανθρώπου. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι βιβλίο ανοιχτό, πάρ' τον όπως θέλεις και πες ρώτα τον ό,τι θέλεις, τα πάντα, να σου πει τα πάντα. Θυμάμαι ένα γεροντάκι μια φορά, ένα τυφλό γεροντάκι, ένας μοναχός, στο Άγιον Όρος, όπου ήταν μια γιορτή και είχε πολλούς ξένους σε μια πανήγυρη και βγήκε ο ηγούμενος και λέγει «Παρακαλώ όσοι δεν έχετε εξομολογηθεί να μην έρθετε να κοινωνήσετε εκτός αν εξομολογηθείτε». Το γεροντάκι τυφλό δεν έβλεπε γύρω τι έγινε. Δεν κατάλαβε φαίνεται καλά τι συνέβαινε, οπότε μόλις πλησίασε να κοινωνήσει άρχισε και λέγε τις αμαρτίες του. Ενόμισε ότι έπρεπε να εξομολογηθεί δημοσίως. Οπότε άρχισε να λέει: έχω λογισμού και είναι τα άλλα. Πήγανε άλλα του πόσο το στόμα του, να με λέει. Λέει: αφήστε με, μωρέ, λέει, αφού είπε να εξομολογηθούμε, λέει, πριν κοινωνήσουμε. Έλεγε τι αμαρτίε του καημένο. Ούτε σκέφτηκε ότι μα τι θα πούνε οι άλλοι που θα με ακούσουν, ξέρω εγώ. Δεν είχε τέτοια συμπλέγματα. Τέτοια συμπλέγματα τα οποία βγαίνουν όταν η καρδιά μα είναι περιπεπλεγμένη. Αποσιάζει ο Θεός από μέσα, μπαίνουν χίλια πράγματα κοσμικά, χίλια πράγματα
που μας ταλαιπωρούν, δεν μας αφήνουν να αισθανθούμε ελεύθεροι, δεν μας αφήνουν να κοινωνήσουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Και λέγει στο στίχο 14, γι' αυτό λέγει, διό λέγει, έγειρο καθέβδον και ανάστεχτον νεκρών και επιφάφσισι ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει, ήταν ένας ύμνος της Εκκλησίας, ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Αυτό είναι μια πρόσκληση και ένας λόγος προς όλους μας, να ξυπνήσουμε από αυτόν τον λίθαργο, ο οποίος είναι, καλύπτει τη ψυχή μας μέσα στον ύπνο της αμαρτίας, και να σηκωστούμε από τους νεκρούς. Νεκρός είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει εν Χριστώ, δεν ζει ο Χριστός μέσα του. Και επιφάφσισι ο Χριστός. Ο Χριστός θα σε φωτίσει. Όταν ο Χριστός έρθει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε φωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ηρεμεί, ησυχάζει, ειρηνεύει ο άνθρωπος. Γίνεται ήσυχος, αναπαυμένος. Δεν ταλαιπωρείται, φεύγει από τις ταλαιπωρίες του, φεύγει από εκεί τα μπερδέματα όλα, φεύγει από το κουβάρι που είναι η ψυχή του, ας πούμε, και ξεδιαλύνει ο άνθρωπος και ξεκουράζεται και αναπαύεται. Μόνο κοντά στον Χριστό συμβαίνει αυτό. Όσο ο άνθρωπος είναι μακράν του Θεού, η καρδιά του είναι μπερδεμένη, είναι ταλαιπωρημένη, είναι κουρασμένος ο άνθρωπος. Κουράζεται ο άνθρωπος. Χωρίς τον Θεό η ζωή μας είναι καταπίεση, είναι μια μεγάλη δυσκολία. Κουραζόμαστε αφάνταστα, διαλύεται ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Ενώ ο Θεός, όταν είναι μέσα στην καρδιά μας, μας ξεκουράζει και μας αναπαύει. «Καγώ αναπαύσου ημάς», λέγει, «δεύτε πρόσβε πάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς, σας αναπαύσω». Θα μας βοηθήσει ο Θεός να φύγουμε από τα συμπλέγματά μας, από την ταλαιπωρία μας, από τους φόβους μας, από τα χίλια πράγματα που μας απασχολούν, από τον θάνατο που έχουμε μπροστά μας και δεν θέλουμε να τον δούμε και κάνουμε χίλια πράγματα να μην τον βλέπουμε. Χτυπούμε ξύλα, χτυπούμε σίδερα, χτυπούμε σωλήνες, χτυπούμε τα πάντα μόλις τον ακούσουμε, χτυπά ξύλο, είμαστε καλά, χτυπά ξύλο, και κάτι τέτοιες ανοησίες. Γιατί, ας πούμε, άκουσε τη λέξη θάνατος, άκουσε, ξέρω εγώ, με το χτυπήσει, ξέρω, μακριά από εμάς, ας πούμε, οτιδήποτε. Αυτές οι ανασφάλειες όλες, αυτές οι φοβίες, όλες βγαίνουν μέσα από την απουσία του Θεού. Όταν έρθει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος αναπαύεται, εντάξει, σίγουρα. Δεν θέλει κανείς το θάνατο και το κακό και την αρρώστια. Αλλά και δεν γίνεται νερό, ας πούμε, μόλις την ακούσει. Εντάξει, ξέρει την πορεία του, πορεύεται εν ειρήνη το δρόμο της ζωής του. Νικά τον θάνατο, νικά τη φθορά. Έχει αυτήν τη βεβαία ελπίδα εις την αγάπη του Θεού. Δεν τρομάζει. Ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου, λέγει στους ψαλμούς. Δεν φοβάμαι. Αν εσύ είσαι μαζί μου, τότε τι φοβηθήσω με. Ποιον μπορώ να φοβηθώ, εάν ο Θεός είναι δίπλα, εάν ο Θεός είναι μέσα μας. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι τι γίνεται γύρω μας, αλλά η απουσία του Θεού. Εάν ο Θεός έρθει, τότε τα πάντα τακτοποιούνται, τα πάντα φωτίζονται και ο άνθρωπος ειρηνεύει και λειτουργεί ισορροπημένα και όμορφα. Εδώ να σταματήσουμε για σήμερα. Έχουμε λίγα λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ερωτήσετε. Ευχαριστώ. Θέλει τίποτα ο πατέρ Σάββας? Ναι, ναι, χάρη. Όχι, συγγνώμη. Αυτήν τη σημερινή ομιλία μπορεί να την πάρουμε σε κασέτα? Όχι, μιλάω Χάρης, ναι. Ναι, χάρη, πες το. Αυτήν την ομιλία τη σημερινή μπορεί να την πάρω σε κασέτα, αν υπάρχει τρόπος? Ο Διάκος πίσω λέει υπάρχει. Χάρη, μήπως είσαι δημοσιογράφος? Θέλω να τη στείλω στην Αυστραλία, σε ένα φίλο μου. Πού να τη στείλεις? Στην Αυστραλία, σε ένα φίλο μου. Στην Αυστραλία. Στείλε τη γεια μου και στην Αυστραλία να δούμε. Θα μας μάθω και εκεί κάτω. Τις γράφει επίσης το μηχάνημα και όντως τις γράφει όλες. Ναι.
Ορίστε. Είμαστε σε ένα σπίτι καμιά 40. Μισό λεπτό το. Είναι κλειστό, πάτερ. Καμιά 40 άτομα και γιορτάζαν και καλέσαν μας γιατί ήταν η γιορτή ενός από τους δυο τους ιδιοκτήτες. Και ήταν η περίοδος που σας κατηγορούσαν ότι παρασύρετε τους νέους και τις νέες να γίνουν μοναχοί. Μοναχοί. Εσείς δεν κινδυνεύετε. Άρχισε τη συζήτηση κάποιος κύριος. Οπότε εγώ και οι αδερφοί μου που σας ξέραμε, που παρακολουθούμε τις ομιλίες σας κτλ. Αρχίσαμε να υπερασπίζουμε το άτομο σας. Και είπαστε εσείς φανατικές οπαδές. Ναι. Σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν άλλοι στη συζήτηση. Οπότε κάναμε το πάρτι του ανθρώπου. Πάνω από κάτω. Ναι. Δεν έτυχε να ξαναβρεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους που αρχίσαν τη συζήτηση. Αλλά τώρα ξέρω ότι ο ένας τουλάχιστον από τους δύο είναι φανατικός οπαδός σας. Που σημαίνει ότι όταν θέλει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή θα κάνει τον άλλον να δει την αλήθεια. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα είναι τόσο ενθαρρυντικό. Αλλά σίγουρα εμείς οφείλουμε να λέμε την αλήθεια σε κάθε περίσταση. Και ένα λόγο καλό να λέμε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί και οι άλλοι άνθρωποι πολλές φορές δεν είναι, ας πούμε, από κακία που λένε κάποια πράγματα. Από άγνοια, δεν ξέρουν. Από παρεξήγηση. Από κακή πληροφόρηση. Και το ότι αντιδρούν μερικές φορές είναι δείγμα ότι έχουν ευαισθησίες μέσα τους. Εάν ήταν αδιάφοροι δεν θα αντιδρούσαν. Θα λέγανε ότι με ενδιαφέρει εμένα να γίνονται καλόγυρα, ας γίνονται. Το ότι αντιδρά όμως σημαίνει ότι κάπου το πιάνει μέσα η ψυχή του. Οπότε εάν του πεις έναν λόγο μπορεί πραγματικά να τον βοηθήσεις και να τον ωφελήσεις. Δεν είναι θέμα τα πρόσωπα. Εντάξει, για τα πρόσωπα δεν είναι θέμα αν έχει καλή ή κακή γνώμη. Αλλά είναι θέμα για την αλήθεια των γεγονότων και πολύ περισσότερο τη σχέση του ιδίου με τον Θεό. Έτσι, αν νομίζει, ας πούμε, ότι η Εκκλησία λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που εχμαλωτίζει και κάνει πλήση εγκεφάλου και καταστρέφει τους ανθρώπους, βέβαια δεν τον ωφελεί τον ίδιο. Εάν καταλάβει όμως την αλήθεια, τότε βοηθιέται πραγματικά. Ναι, κύριε Χρήστο. Το μικρόφωνο στον κύριο Χρήστο. Πανιερώτατε, με την άδεια σας, ήθελα να ρωτήσω να αφαιρθώ για το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές από το ραδιοσταθμό της Μητροπόλεως, τόσο εσείς όσο και άλλοι ομιλητές και από την Ελλάδα, είχετε αναφέρει ότι όποιος καταφερθεί εναντίον του Αγίου Πνεύματος δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον κόσμο ούτε στο άλλο, έστω και αν μετανοήσει. Όμως για τον Πατέρα και τον Υιόν συγχωρείτε. Εσείς που είστε εκκλησιαστική εγκυκλοπαίδεια και θησαυρό γνώσεων, απαντήστε μας τι συμβαίνει. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Όχι και εγκυκλοπαίδεια, κύριε Χρήστο. Κουτσά στραβά, κάτι ξέρω. Παρακολουθώ σας δύο φορές την ημέρα από το ραδιοσταθμό. Η ώρα 3 και η ώρα 10. Τα πράγματα που λέτε. Λόγια πολλά θα λέμε. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, εννοεί το να γίνει ο άνθρωπος αιρετικός. Η αίρεση είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όμως να διορθώσω ότι κάθε αμαρτία για την οποία μετανοεί ο άνθρωπος σώζεται. Εάν κάποιος γίνει αιρετικός, αν κάποιος, ας πούμε, φτάσει στο να βλασφημίσει τη χάρη του Θεού και την ενέργεια του Θεού, και μετανοήσει, γι' αυτό σώζεται. Κάθε αμαρτία για την οποία μετανοεί ο άνθρωπος σώζεται. Η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται είναι η αμετανόητος αμαρτία. Για όποια αμαρτία δεν μετανοήσει κανείς, εκείνη δεν συγχωρείται. Αλλά για όλες τις άλλες αμαρτίες, όσο βαριά και να είναι, εάν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία αυτή. Τότε ο Χριστός είπε ότι όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιον δεν θα αφαιθεί αυτό. Εννοεί ότι όποιος αρνηθεί τη σωτήρια χάρη του Αγίου Πνεύματος και μπει μέσα στον χώρο της αίρεσης, άρα αποκόψει τον εαυτόν του από την σωτηρία,
ή αρνηθεί ότι ο Θεός είναι δυνατόν να το σώσει, ο Θεός δεν το σώζει, όχι γιατί δεν θέλει να το σώσει ο Θεός, αλλά γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος δεν θέλει να σωθεί. Εάν ο άνθρωπος πει συγγνώμη, έκανα λάθος αυτό που έκανα και αυτό που είπα, βέβαια συγχωρείται. Η αμαρτία για την οποία ο άνθρωπος ζητεί συγγνώμη, όποια και αν είναι, όσες φορές και αν έχει γίνει, όσο μέγεθος και αν έχει, συγχωρείται. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μετανοήσει και να μην συγχωρεθεί. Είναι αδύνατο. Ναι, Ανδρέα. Α, η κυρία Αναστασία που είναι πιο κοντά εδώ και μετά. Δώστε από χέρι σε χέρι. Μπράβο, έτσι. Διάβασα κάπου για τη δικαιοκρισία και την αντιπαραβάλλει με την ελεημοσύνη. Τη λέει ότι η ελεημοσύνη έχει επιοίκεια, συμπόνια, αγάπη κλπ. Ενώ η δικαιοκρισία λέει έχει κακία. Ποια δικαιοκρισία έχει κακία? Αμέσως δεν ξέρω αν εξήγησα καλά τη λέξη. Σκέφτηκα τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που το, από τον Άμπονα κατηγόρησε, να πούμε, την Βασίλισσα. Ότι ήταν δικαιοκρίτης ο Άγιος Χρυσόστομος. Ότι... Όχι, εκείνος λέω. Ναι. Να σας πω κάτι. Αυτό που λέει εκεί και το λέει και ο Βάσης Σάκ, ότι μην πεις τον Θεό δίκαιο, λέει. Να μην πεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Γιατί η δικαιοσύνη δεν συμβαδίζει με την αγάπη. Εννοεί την κοσμική δικαιοσύνη, όχι τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι διαφορετική. Η δικαιοσύνη η κοσμική είναι έφτεξες, θα πληρώσεις. Ενώ η δικαιοσύνη του Θεού έφτεξες, είπες συγγνώμη, συγχωρείσαι. Αυτή είναι η μεγάλη δικαιοσύνη του Θεού. Λέει κάποιος, κοίταξε, μα εγώ εσκότωσα έναν άνθρωπο, ο άλλος επέθανε. Ο Θεός να με συγχωρέσει που είχαμε αυτό το μεγάλο κακό? Ναι, εάν μετανοήσεις πραγματικά, ο Θεός θα σε συγχωρέσει. Ό,τι και αν έχεις κάνει. Άρα η αγάπη είναι το κύριο γνώρισμα της δικαιοσύνης του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν ταυτίζεται με την κοσμική δικαιοσύνη. Η κοσμική δικαιοσύνη είναι θα σου δώσω 5 λίρες, θα μου δώσεις 5 λιρών εμπόρευμα. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι θα σου μου δώσεις 5 λίρες, θα σου δώσω τα πάντα, ας πούμε, ή και τίποτα ακόμα. Βλέπει, τι λέει ο Θεός, ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Αυτός που θέλει να σου πιάσει τα πράγματα σου, μην τον εμποδίσεις, άφησε να τα πιάσει. Όποιος σαγκαρεύσει ένα μίλι, πέντε δυο. Όποιος σε δέρει από τη μια πλευρά, γύρισε και την άλλη. Δικαιοσύνη το τι? Όποιος σου δώσει έναν μπάτσο, δώσ' του ένα. Η δικαιοσύνη. Εδώ και σου έναν μπάτσο, δώσ' του ένα, μην του δώσεις δύο. Αλλά έναν μπάτσο να του δώσεις, αφού εδώ και σου ένα. Ενώ ο Χριστός λέγει, όχι μόνο να μην του δώσεις έναν, όχι μόνο να το συγχωρέσεις, να στρέψεις και την άλλη, να σου δώσεις ακόμα ένα. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού είναι διαφορετική από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του Θεού, η οποία δικαιώνει τον άνθρωπο, να απαλλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ονομάζουμε τον Θεό δίκαιο με την κοσμική έννοια. Αλλά δίκαιος ο Θεός είναι, βέβαια είναι δίκαιος ο Θεός και δικαιοκρίτης, διότι κρίνει με την αγάπη Του. Και κρίνει και μας καθαρίζει και μας δικαιώνει αιώνια από τα δεσμά της αμαρτίας, όταν εμείς μετανοήσουμε για αυτά όλα τα οποία έκαναμε. Ο ληστής. Επήγε πρώτος στον Παράδεισο παρά τα εγκλήματα που έκαμε. Ο Ανδρέας κάτι θέλει να ρωτήσει εκεί, στο βάθος. Γέροντα μου, πρόσφατα έγινε κάποιο περιστατικό και ήθελα να μας συμβουλέψετε πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Πάμε σε μια εκκλησία και στα πλαίσια του διαλόγου αγάπης, ας πούμε, κατεβαίνει ένα λεωφορείο με αιρετικούς οι οποίοι μπαίνουν στην εκκλησία μας, συμψάλλουν, δεν ξέρω, και στις ξένες γλώσσες και στις δικές μας, και βγαίνουν και στον άμβονα κάποιος από αυτούς και μας λέει τις διαφορές που έχει το δόγμα του με το δικό μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μπήκα μέσα στη λειτουργία και συμψάλλουν. Μάλιστα. Να φύγουμε.
Ήρθαμε να βρίσκονται μαζί με λεωφορείο και βγήκε στον άμβονο και μας μίλαγε στα ελληνικά και στα αγγλικά. Να μας πει τι διαφορές έχει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το δικό του με το δικό. Κοιτάξτε, θέλει να κάνει μια ομιλία, ας κάνει όχι με στη θεία λειτουργία. Αν θέλουν να κάνουν μια ομιλία και κάποιο θέλει να ακούσει τέλος πάντων κάποιες απόψεις, μπορεί να γίνουν οπουδήποτε αλλού. Αλλά στη θεία λατρεία δεν μπορούμε να συμπροσευχόμαστε με αιρετικούς. Απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας. Η συμπροσευχή με τους αιρετικούς απαγορεύεται. Μπορούμε να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες. Τώρα, αν ήρθαν εκεί να παρακολουθήσουν οι άνθρωποι, να δουν πώς προσευχόμαστε, πώς λειτουργούμε, αυτό δεν απαγορεύεται. Και επιβάλλεται αυτό. Να μάθουν τη λατρεία μας, να μάθουν τον πλούτο της λατρείας της Εκκλησίας. Το να παρακολουθήσουν δεν απαγορεύεται. Ούτε και σε εμάς απαγορεύεται να παρακολουθήσουμε μια τελετή και τα λοιπά οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να ξέρουμε και τα λοιπά. Και αυτοί πρέπει να ξέρουν. Εάν δεν πήγαιναν οι Ρώσοι, παραδείγματος χάρη, να δουν τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία, δεν θα γινόταν σήμερα όλοι οι Ρώσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όταν πήγαν, ήταν ειδωλολάτρες, δεν ήταν Ορθόδοξοι. Βλέποντας τη λατρεία, έγιναν Ορθόδοξοι. Το να παρακολουθήσουν λοιπόν τη λατρεία μας δεν απαγορεύεται. Το να συμπροσευχηθούν όμως μαζί μας επισήμως, να συμψάλλουν μαζί μας, τώρα όχι αν λένε κάτι άνθρωποι μέσα στο, αλλά επίσημα να συμψάλλουν ή να κηρύξουν μέσα στην Θεία Λατρεία τη δική μας, αυτό απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων σίγουρα μπορεί να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Η συμπροσευχή είναι ξεκάθαρη ότι απαγορεύεται. Εμείς είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού σε 15 μέρες κανονικά στην ώρα μας. Κάναμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.